κοινές αποκάλυψεις βίωσαν χθες βράδυ κάτοικοι και επισκέπτες στη Βίτσα του Δήμου Κεντρικού Ζαγορίου, όταν τέσσερα πετρόκτιστα παραδοσιακά σπίτια κοντά στην πλατεία του χωριού παραδόθηκαν στις πλόγες. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 9 χθες το βράδυ σε καμινάδα αναμένου τζακιού του ενός σπιτιού και γρήγορα πήρε διαστάσεις όταν επεκτάθηκε στη στέγη του και στη συνέχεια σε άλλα τρία σπίτια που ήταν δίπλα. Δραματικές στιγμές, βέβαια. Δεν το περίμενε κανένας αυτό. Δεν το περίμενε κανένας αυτό. Τι να σας πούμε, πρώτη φορά βλέπουμε τέτοιο πράγμα. Από ένα τζάκι, βλέπετε υπάρχει κρύο, είχαν έρθει όλοι τώρα για τα Χριστούγεννα, αφήσανε το τζάκι, πήρε η καμινάδα του τζάκι, όχι να πάρει εδώ. Βλέπετε τα σπίτια είναι παλιά, τα ξύλα είναι γκρι, είναι αυτά, ενωμένα και βλέπετε κάει και το ένα και δυστυχώς... Τα τζάκια είναι επικίνδυνα, είναι το φοβόμαστε. Όλοι όσοι κάνουμε αυτή τη δουλειά. Πριν από 2 ώρες με ειδοποίησαν, ήρθαμε αμέσως. Εγώ ειδοποίησα 2-3 ανθρώπους οι οποίοι είναι εθελοντές στο σταθμό. Βάλαμε ένα μικρό βιτίο επάνω στο 4x4. Ήρθαμε εδώ πέρα, αλλά δεν προλάβαμε τίποτα, διότι είχαν πάρει τουλάχιστον τα 3 από τα 4 σπίτια, είχαν πάρει στέγες τους, φωτιά και δεν μπόρεσε να γίνει τίποτα. Μετά από 10 λεπτά ήρθε και η πυροσβεστική. Αλλά δυστυχώς έχουμε τώρα 4 σπίτια τα οποία είναι παραδοσιακού χαρακτήρα, τα οποία έχουν γίνει, όπως βλέπετε και εσείς, κάρβουνα. Όταν φτάσαμε στον τόπο της πυρκαγιάς, είδαμε ότι εκέγονται 3 διόρροφες κατοικίες ολοσχερώς. Από ό,τι μου εγνώρισαν και από πληροφορίες που έμαθα, ότι η πυρκαγιά προήλθε από κάποιο τζάκι.